Καλησπέρα σας. Είναι μια δύσκολη ώρα για να μιλήσουμε για μονήρις κοιλίες. Το θέμα είναι πολύ ευρύ και προσπάθησα να εστιάσω στα πιο βασικά σημεία έτσι ώστε να μας μείνουν μια τόσο δύσκολη μεσημεριανή ώρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν με αγγλικές διαφάνειες για να τιμήσουμε και τον καλεσμένο μας στα ελληνικά. Όπως καταλαβαίνουμε, η διπλή είσοδος δεξιά κοιλία είναι όταν έχουμε την είσοδο και από τις δύο κολποκοιλιακές βαλβίδες μέσα στη μία κοιλία, η οποία είναι μορφολογίας αριστερής, έτσι όπως την έχουμε χαρακτηρίσει, δηλαδή με λίγες μυϊκές ίνες, τριγωνική μορφή, μπορεί να είναι και πιο οβάλ. Η ιστορία λέει ότι πρωτοπεριγράφηκε το 24 ότι υπάρχουν οι μονήρες κοιλίες, το 75 από τον Ροκιτάνστη η διπλοείσοδος αριστερή κοιλία και το 39 τον Ντόνσινγκ ως μονήρη κοιλία. Το 64 οι Βαν Πράγκ έκαναν το τελικό classification των μονήρων κοιλιών και κατατάσσοντας εκεί και τις μονήρες κοιλίες και περιγράφοντας τις πιο συχνές μορφολογίες από ειδικά specimens. Δεν είναι πολύ συχνή βέβαια, αλλά έχει μεγάλο φάσμα και είναι και πολύ controversial το πώς αντιμετωπίζεται χειρουργικά, ανάλογα με το τι μπορεί να εμφανιστεί. Αποτελεί το 3% των συγγενών καρυοπαθειών και πιο συχνή και αυτή στα αγόρια 2,5 προς 1. 78% των όλων των μονήρων κοιλιών είναι διπλοείσοδος αριστερή κοιλία, επομένως τα 2 τρίτα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν επιβιώσαντες σε μεγάλη ηλικία και γι' αυτό το λόγο θεωρείται η πιο καλοήθης μορφή της. Αυτοί οι οποίοι έχουν επιβιώσει χωρίς να έχουν χειρουργηθεί είναι αυτοί που έχουν στένωση πνευμονικής από μόνοι τους, δηλαδή μια περιδέση η οποία είναι φυσιολογικά διαμορφωμένη. Είπαμε ότι μπορεί να συνδυαστεί με διάφορους τύπους, δηλαδή με οποιοδήποτε atrial site τους, με οποιοδήποτε σύνδεση με τα μεγάλα αγγεία, με οποιοδήποτε τύπο κολποκοιλιακής βαλβίδας από πλευράς ανατομίας και μπορεί να έχει αυξημένη πνευμονική ροή ή μειωμένη πνευμονική ροή. Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με τράγκους, μπορεί να συνδυαστεί με στένωση του μορτής ή interrupted aortic arch ή ακόμα και υποπλαστικό αορτικό τόξο, με ισομερισμό ή ολική ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών. Σε όλες αυτές όμως τις ανατομίες, ένα είναι το κοινό στη διπλοείσοδο αριστερή κοιλία, ότι έχουμε κάθετη διαμόρφωση κάτω από τα μεγάλα αγγεία του βουλβοκοιλιακού τρίματος, που ουσιαστικά είναι το μεσοκοιλιακό. Ξέρουμε για τον κανόνα πάνω του 50%. Επομένως, όταν έχουμε τις βαλβίδες να ανοίγουν σε ποσοστό μεγαλύτερο 50% και οι δύο μέσα στην αριστερή κοιλία, τότε θεωρούμε ότι είναι διπλοείσοδος αριστερή κοιλία. Μπορεί να είναι μόνο straddling και να είναι ένα override ή να είναι ολόκληρες οι βαλβίδες. Όπως είπα όμως και νωρίτερα, μπορεί να συνδυαστεί ακόμα και με κοινή κολποκοιλιακή βαλβίδα. Ενώ στην διπλοείσοδο αριστερή κοιλία δεν έχω συμπεριλάβει την ατρυσία της τριγλόχινας, η οποία αποτελεί το άλλο συχνότερο μονήρους κοιλίας αριστερής μορφολογίας. Ο συνδυασμός των μεγάλων αγγείων μπορεί να είναι επίσης μετάθεσης, όπως έχει ονομαστεί από τους Van Praag L ή D. Συνήθως το 50% είναι διπλοείσοδος αριστερή κοιλία με τη δεξιά rudimentary ventricle να είναι πρόστια και να έχουμε την πνευμονική να βγαίνει πλησίον της δεξιάς κοιλίας και την αορτή να βγαίνει πλησίον της δεξιάς κοιλίας και την αορτή να βγαίνει κανονικά από την αριστερή κοιλία. Ακριβώς από κάτω είπαμε είναι η μεσοκοιλιακή επικοινωνία. Σε δεύτερη συχνότητα 17% είναι η μορφολογία όπου η δεξιά κοιλία βρίσκεται οπίσθια και εδώ έχουμε και τα δύο μεγάλα αγγεία φυσικά να βγαίνουν στη θέση όπου έχουμε την αορτή από την δεξιά κοιλία και την πνευμονική από την αριστερή και το λιγότερο συχνό είναι 8% όπου έχουμε φυσιολογική σχέση των αγγείων μεταξύ τους και έχουμε διπλοείσοδο αριστερή κοιλία και αυτό λέγεται Holmes Heart, πάρα πολύ σπάνιο. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό όπου έχουμε τη διπλοείσοδο αριστερή κοιλία. Είναι περιστατικό της κλινικής μας και με μαγνητική. Αυτό έπρεπε να παίζει αυτόματα. Είναι ένα παιδί λοιπόν το οποίο έχει αυτή τη στιγμή χειρουργηθεί και έχει γκλεν και βλέπουμε ότι έχει την αριστερής μορφολογίας
χωρίς moderator band κοιλία, μέσα στην οποία ανοίγουν οι δύο κολποκυλικές βαλβίδες και έχουμε και μια μικρή rudimentary ventricle που τη βλέπουμε πιο ψηλά. Εδώ. Οι συνήθεις ανομαλίες που συνδυάζονται είναι να υπάρχει στένωση υποαορτική, στένωση υποπνευμονική, η οποία είναι η πιο συχνή, ατρυσία πνευμονικής, βοτάλιος ανοιχτός, να υπάρχει κάποια στένωση των βαλβίδων εισόδου, υποπλασία, straddling ή overriding των βαλβίδων και επίσης ανομαλίες από το τόξο, υποπλασία, στένωση ισθμού ή interruption. Ήθελα να βάλω αυτή την εικόνα για να σας δείξω ακριβώς αυτό που λέγαμε, ότι το μεσοκοιλιακό, το οποίο είναι το μπουμπροφόρο οβάλε, είναι ακριβώς κάτω από τα μεγάλα αγγεία και είναι και κάθετο. Αυτό καθορίζει εμβριολογικά, αλλά και μετά τη γέννηση, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, την εξέλιξη που θα έχει η διπλοή είσοδος αριστερή κοιλία. Δηλαδή, αν η ροή, το streaming προς το τόξο είναι εκείνο το οποίο είναι favorable, τότε δεν αναπτύσσεται στένωση ισθμού της αορτής και interruption. Αν όμως το streaming προς την πνευμονική είναι εκείνο το οποίο είναι μειωμένο, είναι εκείνο που αναπτύσσει τη στένωση πνευμονικής. Αυτή η εξέλιξη είναι όχι μόνο ενδομήτρια, αλλά και μετά τη γέννηση. Δηλαδή, ξέρουμε ότι μετά τη γέννηση, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, μπορεί να αναπτυχθεί εκεί που δεν υπήρχε στένωση υποπνευμονική ή υποαορτική, και αυτό καθορίζει και το πώς θα εξελιχθεί η διπλοή είσοδος αριστερή κοιλία στο βάθος χρόνου. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το ποιο θα ήταν το survival αν δεν είχαμε θεραπεία. Ξέρουμε ότι σε ηλικία 1,5 ετών, 51 ετών, 57% θα ήταν alive και 45% σε ηλικία 5 ετών. Ξέρουμε ότι η οξέωση και το χαμηλό cardiac output είναι risk factors για την επιβίωση. Επίσης, ξέρουμε ότι ο βασικότερος λόγος για να έχει καλή εξέλιξη μια διπλοή είσοδος αριστερή κοιλία είναι να μην έχει στένωση στο χώρο εξόδου της συστημικής κυκλοφορίας. Το νεογνώ εμφανίζεται εκεί ανωτικό, αλλά τα κλινικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται από τις συνοδευόμενες μορφολογίες. Δηλαδή, αν θα έχουμε στένωση προς το χώρο εξόδου της συστημικής κυκλοφορίας, τότε αυτό θα προεξέρχει σαν κλινική εκδήλωση και θα χρειάζεται προστίν. Αν όμως έχουμε στένωση προς το χώρο εξόδου προς την πνευμονική, που είναι τα 2/3 των περιστατικών, αυτό πάλι πιθανά, αν είναι και ανωτικό αρκετά το περιστατικό, να χρειάζεται πάλι προστίν, αλλιώς μπορεί να είναι μια φυσική περίδεση, ενώ το 1/3 μπορεί να μην έχει, το 1/3 να έχει στένωση, τα 2/3 μπορεί να μην έχει καν στένωση και να έχει αυξημένη ροή, οπότε να μπει σε καρδιακή ανεπάρκεια και να θέλει διουρητικά. Επομένως, η αρχική εκτίμηση, τόσο με υπέρηχο αλλά πιθανά και με άλλες τεχνικές, περισσότερο τελευταία χρόνια με μαγνητική παρά με καθετηριασμό, μπορεί να χρειαστούν για να μας βοηθήσουν να δούμε τη σχέση των αγγείων, τη στένωση προς το πνευμονικό ή την πνευμονική ή συστηματική κυκλοφορία και να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη αρχική αντιμετώπιση. Το αρχικό χειρουργείο πάλι έχει μια variability αναλόγως του τι ανατομία θα δούμε. Δηλαδή, σε περίπτωση που αυτό προεξέρχει είναι η στένωση στον ισθμό, χρειάζεται οπωσδήποτε να φτιάξουμε το τόξο. Και αν είναι αυξημένη κυκλοφορία, επειδή είπαμε ότι βρίσκεται κάθετα από κάτω το μεσοκοιλιακό, επομένως συνήθως οι στενώσεις αριστερές είναι με αυξημένη ροή προς τα δεξιά, χρειάζεται να κάνουμε και μια περίδεση πνευμονικής. Άλλοτε πάλι χρειάζεται να κάνουμε, εφόσον έχουμε σοβαρή στένωση προς τη συστημική κυκλοφορία, DKS ή Norwood. Και άλλες φορές αποφασίζουμε, αν έχουμε μια ήπια στένωση πνευμονικής, να περιμένουμε και να κάνουμε κατευθείαν γκλέν λίγο αργότερα. Υπάρχουν φορές βέβαια που μπορούμε να κάνουμε arterial switch και αυτό να είναι palliation. Υπάρχουν συνδυασμοί προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμα και το να κάνει κανείς LV του aortic conduit ή και transplant, αναλόγως στην αρχική εμφάνιση. Η τελική χειρουργική διόρθωση αναφέρεται βιβλιογραφικά ότι μπορεί να είναι και septation. Πρακτικά, εγώ δεν έχω δει κάτι και δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι μες στην αίθουσα έχουν ποτέ δει septation σε double inlet left ventricle.
αναφέρεται σε πιο παλιά papers. Υποτίθεται ότι γίνεται σαν δεύτερο χειρουργείο μετά από το palliation. Έχει πολύ υψηλή θνητότητα, έχει υψηλή πιθανότητα για επιπλοκές και τα καλύτερα αποτελέσματα θεωρούνται ότι είναι τα πρώτα 2 χρόνια ζωής. Λέει ότι 20 με 25% των ανατομιών θα μπορούσαν να είναι suitable για septation, αλλά πρακτικά we haven't seen any. Εκείνο το οποίο είναι in favor τα τελευταία χρόνια σαν τελικό χειρουργείο είναι το τύπου Fontan. Τύπου Fontan σε ηλικία περίπου 2-4 ετών, μετά από ένα αρχικό palliation που θα είναι είτε περίδεση είτε BT Sun τύπους Norwood ή Glenn. Κοιτώντας λίγο μακροπρόθεσμα, μιας και το θέμα της ομιλίας είναι περισσότερο το τι γίνεται και στην εξέλιξη, τι κάνουν αυτοί οι ασθενείς μεγαλώνοντας, κοιτώντας τα αποτελέσματα μακροχρόνια, βρήκα αποτελέσματα δεκαετίας για ασθενείς από την Αυστραλία, συνολικά 25 ασθενείς, καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι σειρές δεν μπορούν να έχουν μεγάλο αριθμό ασθενών. Μέσα όμως είχαν συμπεριλάβει, εκτός από διπλό είσοδο αριστερή κοιλία, και 4 ασθενείς που ήταν TGA και έμοιαζαν σε μορφολογία, αλλά δεν ήταν σαφείς. Εδώ είχαμε μόνο 3 θανάτους, από τον οποίο μόνο ένας ήταν πραγματικά double left ventricle και ένα medium follow-up 8,5 χρονών. Βλέπουμε ότι στους 15 ασθενείς έγινε αρχικά palliation με PA band και όχι του στυλ της Glenn, και τη δεύτερη και στους άλλους 15 ασθενείς έγινε περίδεση πνευμονικής αλλά μαζί με DKS. Προσπάθησαν να συγκρίνουν τι θα ήταν καλύτερο, αν θα ήταν καλύτερο να είχαν κάνει DKS εξ αρχής ή αν θα ήταν καλύτερο να έχουν κάνει, να το έχουν αφήσει με την περίδεση πνευμονικής. Και είδαν ότι μακροχρόνια η ανάγκη για DKS μειωνόταν και το survivor ήταν καλό όσο πέρναγαν τα χρόνια. Επομένως κατέληξαν ότι δεν υπήρχε κάποια υπεροχή της μίας μεθόδου από την άλλη. Άλλη μία μελέτη με ασθενείς οι οποίοι ήταν ένα follow-up 17 ετών έδειχνε ότι έχουμε μακροχρόνια αρκετά καλή επιβίωση χωρίς να χρειάζεται transplantation και με ένα survival το οποίο έφτανε το 85 με 90%. Επίσης, μια άλλη μελέτη από την Ατλάντα έδειχνε ότι η palliation σε double indolent left ventricle υπήρχε μια επιβίωση 94% μακροχρόνια. Και αυτό πολύ in favor ότι η εξέλιξη δεν είναι τόσο άσχημη για αυτές τις γονείρες κοιλίες. Σε αυτή την τελευταία μελέτη που ήταν η μεγαλύτερη από αυτές που βρήκα για τη μακροχρόνια εξέλιξη των χειρουργηθέντων ασθενών, υπήρχαν 58 περιστατικά, εκ των οποίων είχαμε 44 ασθενείς που έκαναν first stage palliation με BT Sand, 15 που έκαναν Norwood και 14 που έκαναν Band και αργότερα έκαναν Glenn. Overall, είδαμε ότι γενικά, όταν επιλέγεται η σωστή αντιμετώπιση στην κατάλληλη ηλικία ανάλογα με την ανατομία, έχουν πολύ καλή πρόγνωση και στο τέλος έχουν καλή εξέλιξη. Σε ένα άλλο paper όμως, βρήκα ότι έχουν αναφερθεί το 2016 24 ασθενείς που δεν χειρουργήθηκαν ποτέ. Οι 22 από αυτούς ήταν double indolent left ventricle, οι υπόλοιποι είχαν άλλη μορφολογία που έμοιαζε με double indolent left ventricle. Τα 2/3 είχαν ejection fraction 60% και δεν είχαν πάει προς transplant 65%. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα survival μέχρι και την 5η δεκαετία, 50 ετών, εφόσον έχουν στένωση πνευμονικής. Επομένως, η φυσική εξέλιξη της νόσου φαίνεται με στένωση πνευμονικής να μην είναι και τόσο άσχημη. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς, είτε χειρουργήσουμε άμεσα με DKS, PA band, Glent, είτε προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο, θα επιβιώσουν. Και κάποιοι από αυτούς θα επιβιώσουν και χωρίς χειρουργείο. Θα φτάσουν λοιπόν στην ενήλικη ζωή και κάποιοι από αυτούς θα θέλουν να τεκνοποιήσουν κιόλας. Μιλώντας λοιπόν σε ομητέρα και σε ένα συνέδριο που ασχολείται με ενήλικες, είπα να κοιτάξω λίγο το τι λέμε και όσον αφορά τις μονήρες κοιλίες, υπερκαλύπτοντας βέβαια λίγο και το θέμα που θα ακολουθήσει, γιατί δεν υπάρχουν χωριστές μελέτες μόνο για διπλοείσοδο αριστερή κοιλία.
Φαίνεται λοιπόν ότι η εγκυμοσύνη σε φωντάν έχει έκβαση η οποία δεν είναι πάντα η καλύτερη. Έχουμε δύο μελέτες, θα σας παρουσιάσω. Μία είναι με 255 εγκυμοσύνες, 133 γυναικών. 69% χάθηκε το παιδί, 45% είχαν μισκάριες αργότερα, όταν λέμε λόσεις εννοούμε πρώτου τριμήνου, και 7% διέκοψαν μόνες τους. 115 παιδιά γεννήθηκαν ζωντανά και 2 πέθαναν. Οι ίδιες οι γυναίκες είχαν ποσοστό 8,4% σε αριθμία και heart failure σε ένα ποσοστό κοντά στα 4%, τα οποία όμως αντιμετωπίστηκαν με φαρμακευτική αγωγή. Όλοι ήταν σε αντιπηκτικά και εμφάνισαν αιμορραγία μετά τη γέννηση 14%. Δεν είχαμε maternal deaths. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτοί που κατάφεραν να ολοκληρώσουν την εγκυμοσύνη κατά πάσα πιθανότητα ήταν στο καλό κομμάτι της μονήρους κοιλίας και χωρίς να αναφέρονται χωριστά ποσοστά για διπλοή είσοδο αριστερή κοιλίας, οι περισσότερες από αυτές θα αφορούσαν τη διπλοή είσοδο αριστερή κοιλίας. Αντίστοιχα, στην Αγγλία καταγράφηκε το 2018 συνολικά 50 γυναίκες οι οποίες είχαν 124 εγκυμοσύνες με τα ίδια αντίστοιχα ποσοστά. Επομένως, ξέρουμε ότι οι γυναίκες με φωντάν έχουν μια υψηλή πιθανότητα να μην τελειώσουν την εγκυμοσύνη τους, να εμφανίσουν αριθμίες ή καρδιακή ανεπάρκεια, γνωρίζοντας ότι σε αυτό το κομμάτι η διπλοείσοδος αριστερή κοιλία θα είναι τουλάχιστον τα 2/3 ή και παραπάνω των ασθενών. Τι follow-up όμως χρειάζεται για τους ενήλικες, εφόσον είπαμε ότι η αριστερής μορφολογίας μονήρη κοιλία έχει καλή εξέλιξη? Οπωσδήποτε πρέπει να κοιτάμε τη φυσική εξέταση, τι στάδιο New York Heart Association έχουμε και να βλέπουμε και για σημάδια καρδιακής ανεπάρκειας. Με υπερηχογράφημα μπορούμε να βλέπουμε την συσταλτικότητα, κατά πόσον υπάρχει ανεπάρκεια της βαλβίδας ή των βαλβίδων, αν είναι κοινή κολποκυλιακή ή δύο βαλβίδες, ή σθένωση. Ένας άλλος λειτουργικός τρόπος να τις ελέγξουμε είναι κάνοντας ένα CPET, ένα exercise test. Ακόμα χρειάζονται συχνά για να ελέγχουμε τις αριθμίες, να κάνουμε καταγραφή 24ωρου του καρδιογραφήματος με ένα holter και το πιο σημαντικό μας εργαλείο τα τελευταία χρόνια αποτελεί και εδώ η μαγνητική τομογραφία. Ανάλογα την περίπτωση μπορεί να χρειάζεται να μελετήσουμε τις αντιστάσεις πνευμονικές και να δώσουμε και θεραπεία, είτε πριν ή το χειρουργείο για τα μικρά παιδιά, είτε ακόμα και μετά, όταν, πριν τη φωντάνη, ακόμα και μετά, μακροχρόνια, εφόσον έχουν ενηλικιωθεί. Αφού, όπως είπαμε, οι μελέτες μας φτάνουν μέχρι και 17-18 χρονών για τα χειρουργημένα παιδιά, όσον αφορά τους αριθμούς που είπαμε, γύρω στα 25 περιστατικά. Άρα δεν μπορούμε να πούμε για μακροχρόνια, πρέπει να προστατεύσουμε οπωσδήποτε και το πνευμονικό αγκιακό δίκτυο. Συμπερασματικά, η διπλοείσοδος αριστερή κοιλία έχει πολύ ευρύ φάσμα, όπως δεν μπορεί να συνδυαστεί με οτιδήποτε. Η μακροχρόνια επιβίωση φαίνεται να είναι καλή, αν να συσχετίσουμε με όλες τις μονήρες κοιλίες, και πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η επιλογή της αρχικής θεραπείας, αλλά και στην πορεία πώς θα ελέγχεται το αν θα αναπτύξουν στένωση υποαορτική ή υποπνευμονική, έτσι ώστε η double left ventricle να μην γίνει double trouble. Ευχαριστώ.